to be or not to be, Σμυρνάκη, για πες. Μετά από αυτή την ερώτηση, την τόσο πια διάσημη, είπες κι εσύ, γράψεις ένα βιβλίο. Πες και εγώ τη χαζομάρα μου, ναι. Όχι χαζομάρα. Να ευτυχήσω για να πετύχω ή να πετύχω. Το ή το διαζευτικό μου βγήκε λίγο, τον έχασα τον τόνο. Ή να πετύχω για να ευτυχήσω. Ιδού η απορία. Το απάντησες το ερώτημα ή θα πρέπει να διαβάσουμε όλο το βιβλίο για να... Την κλασική απάντηση είναι ότι πρέπει να διαβάσουμε το βιβλίο για να το διαβάσουμε το βιβλίο. Αλλά... Αλλιώς γιατί το γράψαμε το βιβλίο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια πίστευα και νομίζω πολλοί κόσμος έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να καταφέρω να πετύχω πάρα πολλούς στόχους για να φτάσω να χαρώ. Έχουμε συνδέσει την έννοια επίτευξη στόχου με τη χαρά. Και λογικό, ως ένα βαθμό ισχύει. Αν όμως, Ανδριανή, είναι το μοναδικό ζητούμενο αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος, υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι. Δεν μας έχει τύχει ποτέ να θέσουμε έναν στόχο, να κάνουμε τα πάντα για να τον πετύχουμε και τελικά να πούμε στο τέλος, ρε, εσύ αυτό ήτανε. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι πόσο πολύ διάβασμα και πολλοί κόσμος, έτσι, ρίξαμε στις Πανελλήνιες. Πέρασα πρώτο στο νομό Ηρακλείου στην σχολή χρηματοοικονομική λογιστική της ΑΣΟΕ. Την ήθελες, το ήθελες, ήταν τρελαμένος. Το όνειρός, ας πούμε, 1999, χρηματιστήριο ψηλά. Λες, παιδί μου. Γι' αυτό το ήθελα, που δεν το ήθελα, το θέλαν άλλοι γιατί δεν ήξερα τι θέλω. Ναι. Ωραία, κλείνω παρένθεση. Και πήγα εκεί και την πρώτη στο αμφιθέατρο, θυμάμαι, 200 άνθρωποι. Αυτό είναι. Αυτό ήτανε. Ναι. Δεν είχα πάρει γεύση του τι είναι, άρα... Κοίταξε, υπάρχει όμως και περίπτωση να βιώσεις την απόλυτη ευτυχία φτάνοντας στο στόχο. Σωστό. Αλλά συνήθως, λίγο που κάνω ένα flashback, ο στόχος μέχρι να επιτευχθεί αλλάζει και τη μορφή του. Δηλαδή, αλλάζει. Και αλλάζει και εσύ στην πορεία, οπότε τελικά ίσως να μην σου αρκεί αυτό στο οποίο φτάνεις. Δεν σου αρκεί, γιατί αν το πετύχεις, θα ψάξεις. Έτσι είμαστε κατασκευασμένοι άνθρωποι, δηλαδή. Έχουμε ανάγκη να προοδεύουμε. Αν δεν προοδεύσουμε, μένουμε στάσιμοι. Και αν μένουμε στάσιμοι, βουρκιάζουμε, μουχλιάζουμε, σκουριάζουμε, δηλαδή υπέρχεται ψυχοπνευματικός θάνατος. Άρα θα θέσει το επόμενο στόχο. Αυτό δεν είναι λίγο αγχωτικό όμως, Νικόλα, να το σκεφτόμαστε και να λέμε: ωραία, μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ως ενήλικας πια, να προοδεύω, να πηγαίνω μπροστά στη δουλειά μου, να βάζω στόχους, στην προσωπική μου ζωή, στην προσωπική μου εξέλιξη. Φτάσαμε τον ένα στόχο. Πάμε στον επόμενο. Και πάμε στον επόμενο. Και δεν σταματάς ποτέ. Καλό είναι με να μην εφησυχάζεις, αλλά. Μπαίνει σε ένα η κίνηση, όχι εξέλιξη απλά. Ναι. Εγώ το εισπράττω αυτό ως κάτι πολύ αγχωτικό. Η έννοια της πρόοδου είναι αέναη. Και πάντα θα θέλουμε κάτι περισσότερο. Καλό είναι αυτό. Έτσι. Η ουσία όμως σε όλο αυτό, για να μην αγχωθούμε και να μην χάσουμε την ουσία της ζωής, ό,τι αν σημαίνει αυτό για τον καθένα, είναι να μην ξεχάσουμε την πορεία μέχρι τον στόχο. Δηλαδή, παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις να πετύχουμε το στόχο. Μπορεί να διαρκέσει όλο αυτό μήνες ή χρόνια. Ναι. Και είναι σαν να είμαστε τόσο εστιασμένοι στο τελικό αποτέλεσμα που ξεχνάμε ότι αυτά τα 1-2 χρόνια είναι πολύ περισσότερα από τα λεπτά ή τις ώρες που θα χαρούμε τη στιγμή που καταφέραμε το στόχο, αν το καταφέρουμε. Και συνήθως χάνουμε και τη διαδρομή, αυτό. Το ταξίδι, αυτό το πολύ τυπικό και κλισέ που λέμε, ναι. Που σε αυτό το ταξίδι συνήθως αλλάζουμε και πάρα πολύ. Αλλάζουμε πάρα πολύ και δεν είναι αυτό η ουσία, δηλαδή το να ανταλλάξουμε για μερικά λεπτά χαράς, μήνες ή χρόνια, δεν ακούγεται πάρα πολύ έξυπνο. Ναι, και ξέρεις, άρα αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, το να πετύχω για να ευτυχήσω. Mm. Αν αυτό φέρνει την ουσία, αν αυτό φέρνει τη χαρά, την ευτυχία, την ευδαιμονία, την πληρότητα, μάλλον όχι. Χρειάζεται, προφανώς θα σου δώσει όμορφα συναισθήματα το να πετύχεις κάτι. Και είναι σημαντικό το να βάζουμε στόχους, γιατί μας δίνουν την κατεύθυνση. Αυτό είναι και είναι του σκοπού ζωής. Δηλαδή, ξέρω που βαδίζω, ο σκοπός ζωής μου είναι ένας προορισμός. Πολλές φορές είναι λίγο γενικός, δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θέλω, ας πούμε, να δίνω χαρά. Θέλω να με την οικογένειά μου να περνάω καλά, να ταξιδεύουμε, να ζω, να έχω όμορφα συναισθήματα. Από τη στιγμή όμως, αδερφή, που θα βρούμε το σκοπό, μπορούμε να το ξεχάσουμε και να επικεντρωθούμε ώστε να κάνουμε κάθε λεπτό ή κάθε ώρα της ζωής μας σκοπό. Διαφορετικά γίνεται ο σκοπός αυτός σκοπός και χάνει τη ουσία. Και τελικά, εσύ έχεις καταλάβει πώς μπορείς να είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου. Εκεί μπορούμε να πάμε και στο αντίθετο. Αυτό λέει να ευτυχίσω για να πετύχω. Ωραία. Καταρχάς να δούμε πώς σχετίζεται η επιτυχία με την ευτυχία. Mm-hmm. Υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ότι ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο. Sean Aker, ερευνητής στο Harvard, μελέτησε πολιτές με κριτήριο το πόσο αισιόδοξοι και χαρούμενοι είναι. Βρήκε ότι είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα, μέχρι και 56% καλύτερα αποτελέσματα
σε επαγγελματικό επίπεδο τη δεύτερη χρονιά, την πρώτη 22-25, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο κάπου εκεί, τη δεύτερη 56%. Άρα οι ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν καλύτερα και αποτελέσματα σε επαγγελματικό επίπεδο. Να μία μετάφραση του σου έρχεται η επιτυχία. Είμαι πιο χαρούμενος, είμαι πιο ευτυχισμένος και έρχεται η επιτυχία. Και το πώς τώρα μπορούμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Έχω μέσα ένα κεφάλαιο που λέει 11 τρόπους για να αυξήσουμε το επίπεδο ευτυχίας μας, βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα και σε έρευνες. Είναι μερικά από αυτά, είναι τόσο απλά και τόσο απλό να τα κάνουμε και τόσο απλά να μην τα κάνουμε. Για παράδειγμα. Το να είμαστε, για παράδειγμα, ευγνώμονες. Πάλι οι έρευνες δείχνουν ότι η ευγνωμοσύνη συνδέεται με την αύξηση σερωτονίνης και ντοπαμίνης, ουσιών που σχετίζονται με τη χαρά, την ευδαιμονία κτλ. Και όχι μόνο το να είμαστε ευγνώμονες, να εκτιμάμε δηλαδή αυτά που έχουμε, αλλά και να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε άλλους ανθρώπους. Όταν το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε χάρη σε εκείνους, κάνουμε χάρη σε εμάς ουσιαστικά. Αυτό θέλει πολύ δουλίτσα όμως. Καταρχάς θέλει να αποφασίσεις ότι θα πατήσω λίγο πάους σε όλο αυτό το τριλοκομείο γύρω μου και θα κάτσω να συνειδητοποιήσω, για να κάτσω να συνειδητοποιήσω, τι μου συμβαίνει, τι έχω στη ζωή μου, τι δεν έχω, τι μου αρέσει, για τι πράγμα είμαι ευγνώμων. Δηλαδή θέλει να επιβραδύνεις κάποιες στιγμές. Για πολλά χρόνια, όταν ξεκίνησα να γράφω, ήμουν πολύ απαισιόδοξος. Επηρεασμένος και από διάφορους φιλοσόφους και συγγραφείς. Και λόγω του νεαρού της ηλικίας, είχα μια φοριστική διάθεση απέναντι στην ανθρώπινη φύση. Έλεγα λοιπόν ότι έχω στη γλώσσα των ανθρώπων, σημαίνει δεν μπορώ να εκτιμήσω. Και σε μεγάλο βαθμό ισχύει. Αυτό που έχουμε, δύσκολα το εκτιμάμε. Είναι στη φύση μας όμως ταυτόχρονα, ξεπερνάμε τη φύση μας. Άρα, να κάνουμε αυτή την παύση που λες. Και ένας από τους τρόπους για να κάνουμε την παύση είναι να γράψουμε, να δημιουργήσουμε μια λίστα νίκης και μια λίστα ευγνωμοσύνης και να γράφουμε τα στοιχεία. Γιατί όταν γράφεις, αναγκάζεις να κάνεις παύση. Όταν τα γράφεις, ξέρεις, τα συνειδητοποιείς. Και όταν τα συνειδητοποιείς, σου δίνεται ο χρόνος να αισθανθείς αυτό το οποίο κατάφερες. Κατάφερα, ας πούμε, χαίρομαι που έκανα μια ωραία κουβέντα με ένα φίλο μου, μια φίλη μου, ή που με κέρασε ένας φίλος σε ένα καφέ, ή που έχω αυτά στη διάθεσή μου. Ναι, ή και τα πιο τα μεγάλα. Μπορεί και να τα έτσι, μικρά και τα μεγάλα. Πολύ μεγάλα πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι περιμένουμε να πετύχουμε κάτι πολύ σπουδαίο για να το θεωρήσουμε σημαντικό και πάλι δεν το θεωρούμε σημαντικό, ή για να το καταγράψουμε αν κάνουμε λίστα νίκης και λίστα ευγνωμοσύνης. Πολύ σπουδαίοι άνθρωποι τα κάνουν αυτά, όπως η Όπρα και πολλοί άλλοι, μια και έτσι είσαι η δική μας Όπρα. Λοιπόν, αλλά επειδή πολλές μικρές νίκες οδηγούν στον θρίαμβο, και αν δεν το κάνουμε στα μικρά, δεν θα το κάνουμε ποτέ και στα μεγάλα. Αυτό εκπαιδεύει τον εγκέφαλό σου και το συναίσθημά σου. Όλο αυτό είναι εγκεφαλικό θέμα ή και συναισθηματικό. Η ευτυχία. Όλο ξεκινάει από το μυαλό. Όλο ξεκινάει από το μυαλό. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε κάτι είναι που δημιουργεί το συναίσθημα. Σου πω ένα παράδειγμα. Ο γιος μου είναι 6,5 χρονών, λέγεται Γρηγόρης. Πριν 2 χρόνια, το αναφέρομαι στο βιβλίο, πήγα σε ένα κατάστημα που έχει το όνομα το συγκεκριμένο, Γρηγόρης. Και είχε χαρτοπετσέτες. Ναι. Γράφει λοιπόν πάνω το όνομα, το παίρνω και αρχίζω και χαμογελάω. Δεν συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι είμαι σε μαγαζί και τα λοιπά. Λέω, αχ, μια χαρτοπετσέτα με το όνομα του γιού μου. Ναι. Μαξί, βλέπω δίπλα έναν άλλο κύριο, παίρνει χαρτοπετσέτα, την τζαλακώνει και σκοπίζει το τζατζίκι από τα χείλη του. Δεν σου καλοφάνηκε. Λέω, το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, εμένα δημιούργησε ένα συνέστημα θαλπορής και τρυφερότητας και στον άνθρωπο δίπλα μου. Τίποτα. Χρηστικό. Που σημαίνει τι, ότι εγώ αποφάσισα συνειδητά εκείνη τη στιγμή να αισθανθώ το συγκεκριμένο συνέστημα, κάνοντας μια συγκεκριμένη μετάφραση στο αντικείμενο που λέγεται χαρτοπετσέτα. Ναι. Άρα τα συναισθήματα, αν υπάρχουν μέσα μας, μπορούμε με συνειδητό τρόπο να τα ενεργοποιήσουμε. Τα ενεργοποιούμε έτσι. Αποφασίζω ότι από αύριο θα είμαι ευγνώμων. Ή οτιδήποτε άλλο από τη λίστα για τα 11 βήματα για να έρθουμε λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέγεται ευτυχία. 11 βήματα. Βόλτα, ήλιος, ύπνος. Μιλάμε ξανά, λέω, απλά για πράγματα. Για πες και τα υπόλοιπα. Το SAD, που είναι η ασθένεια, αν θέλεις, με κάποιον τρόπο που πολλοί λαοί, βόρειοι λαοί, επειδή δεν έχουν ήλιο, έχουν η θλίψη, seasonal. Ναι. Περιοδική, γιατί δεν υπάρχει ήλιος. Που ο ήλιος βοηθάει πάλι στην έκρηξη σερωτονίνης. Ο ύπνος, σωστές ώρες και τόσο ώστε να απαιτεί ο οργανισμός μας. Έτσι. Κάθε οργανισμός έχει τις δικές του ανάγκες. Είναι αυτά τα μικρά, μια βόλτα με φίλους ή μια βόλτα μόνος σου για να καθαρίσεις.
μια και μιλάω για φίλους, το να σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους και με ανθρώπους που έχουν να μας προσφέρουν κάτι και έχουμε και εμείς να τους προσφέρουμε κάτι, και πολλές φορές δεν χρειάζεται να περιμένουμε να μας προσφέρουν. Μπορούμε να εκμεύσουμε τη δική τους προσφορά, κάνοντας εμείς πρώτη την κίνηση. Προχωράμε στον δρόμο, για παράδειγμα. Σε βλέπω εγώ από μακριά. Η κλασική αντίδραση, ειδικά αν είμαστε γνωστοί, λίγο γνωστοί, είναι να κοιτάξω αλλού. Γιατί ντρέπομαι, γιατί μα τώρα. Γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Δες το επόμενο. Το επόμενο. Αν τελικά αποφασίσω και συνειδητοποιήσω και λέω, όχ, τώρα η Ανδρεάννη μάλλον με είδε. Οπότε θα κάνω το εξής. Και θα γυρίσω από την άλλη και θα φύγω. Εκεί τώρα, αν συνειδητά αποφασίσω, γιατί δεν είναι μόνο να αλλάξω τον τρόπο σκέψης μου, είναι να αλλάξω και τις πράξεις μου. Έτσι. Από εδώ ξεκινάει όμως. Και σταματήσω και σου πω, Ανδρεάννη μου, γεια, τι κάνεις, τι κάνουν τα παιδιά, πώς είσαι. Αφιερώσω δηλαδή 8 δευτερόλεπτα παραπάνω σε εσένα. Εγώ έχασα 8 δευτερόλεπτα από τη ζωή μου, δεν είναι κόστος. Ναι, δεν θα αλλάξει. Αλλά εσύ πιθανότατα θα φύγεις και θα πεις, ρε, εσύ. Πολύ ωραίος τύπος αυτός. Τι συμπαθητικό παιδί ο Νικόλας. Ναι, δεν θα ξέρεις και γιατί. Δεν θα νιώσεις ωραία εκείνη τη στιγμή. Έλα, τι κάνεις, ναι. Πώς είσαι αυτό. Και πάμε σε ένα άλλο. Πάμε σε ένα άλλο ακόμα τρόπο για να αυξήσουμε την ευτυχία μας, που είναι η προσφορά. Η German Socioeconomic Survey λέει ότι η προσφορά είναι ένας ουσιαστικός τρόπος για να αυξήσουμε το επίπεδο ευτυχίας μας. Και το Harvard πάλι, στη μακροβιότερη έρευνα για την ευτυχία, 75 χρόνια σκέψου διήρκησε. Άλλαξαν 4 επικεφαλής, άλλοι πέθαναν, άλλοι άλλαξαν. Mm-hmm. Ανάμεσα στους ανθρώπους που ήταν στην έρευνα, ναι, γιατί είναι 75 χρόνια, ήταν και ο John Fitzgerald Kennedy. Και άνθρωποι και οι οποίοι είχαν απόφοιτοι του Harvard, οι οποίοι, ναι, είχαν δυναμική, ας πούμε, σαν, και άνθρωποι από φτωχογειτονιές της Βοστόνης. Από το δείγμα είχε, ναι, υπήρχε ακριβώς. Διαστρωμάτωση. Και κατέληξαν ότι ούτε θέση εξουσίας στο Κογκρέσο, δεν ξέρω τι, ούτε τα δισεκατομμύρια, ούτε τα πολλά εκατομμύρια. Αλλά υγιείς ανθρώπινες σχέσεις με 3-4 ανθρώπους, συντροφική σχέση πάρα πολύ σημαντική. Οι άνθρωποι που είχαν χωρίσει είχαν χειρότερη υγεία, γιατί συνδέθηκε άμεσα η υγεία με τις σχέσεις και πώς ήταν υγιείς, mm-hmm, αλλά πολύ καλύτερη υγεία από αυτούς που ήταν σε μια τοξική σχέση. Άρα, η σχέση πει, με δηλαδή, τον εαυτό μας. Και είναι τόσο απλά, αυτά τα 11 σημεία. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται χρήμα, χρόνο, κόπο για να το έχεις, οπότε να γίνεις ευτυχισμένος. Απλά καθημερινά, που τα βάζει και η φύση επί της ουσίας, τα επιτάσσει. Έτσι. Να κοιμηθείς, να πας τη βόλτα σου, να βγεις στον ήλιο, να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους. Δεν είναι κάτι έξω από εμάς όλο αυτό. Είναι, ξέρεις, αυτό το λέω συνέχεια, απαντήσει είναι μέσα μας. Κανείς δεν θα... Δεν έχει το δικαίωμα, κατά τη γνώμη μου, να σου δώσει συμβουλές. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σε βοηθήσει λίγο, να βοηθήσει τον εαυτό σου, να σου υπενθυμίσει κάποια πράγματα. Η επιτυχία, η Ανδρεάννη, η ευτυχία, η αγάπη, όλα θέλουν υπενθύμηση. Δεν χρειάζεται υπενθύμηση η μέρα για να διαδειχθεί τη νύχτα. Εμείς οι άνθρωποι όμως χρειαζόμαστε διαρκείς υπενθυμίσεις για τα πάντα. Δηλαδή, ένα άλλο κλασικό παράδειγμα. Είμαστε εξαιρετικά ευγενικοί και πρόσχαροι σε αγνώστους και πελάτες. Και στους δικούς μας ανθρώπους, στην σύζυγό μας, στο σύζυγό μας, σύντροφό μας, στο φίλο μας, επειδή θεωρούμε αυτονόητη τη σχέση μας μαζί τους, είμαστε στη φάση, τι κάνεις, πώς πάει, Ενώ αν σε ρωτήσει ένας πελάτης μας, ή ένας άγνωστος, τι κάνεις, πολύ καλά, εσείς τι κάνετε, ναι, ναι. Το καλύτερο μας πρόσωπο. Δηλαδή, τους πόρους διαθέσιμους μέσα μας, τα ψυχικά αποθέματα, τα νοητικά αποθέματα, τα χρησιμοποιούμε σε υπέρτατο, στον έπακρο. Στο έπακρο τα χρησιμοποιούμε για ανθρώπους που δεν είναι τόσο σημαντικοί για μας. Δηλαδή αυτά τα παράδοξα που μπορούμε, ναι, μεν έτσι είμαστε κατά κάποιο τρόπο κατασκευασμένοι, είπαμε αυτό που έχουμε, αυτά, αυτό που έχουμε δεν το εκτιμάμε, αλλά εδώ χρειάζεται να έρθουμε σε. Ξέρεις, να το γυρίσουμε λίγο όλο το πράγμα. Στο χέρι μας είναι, στο μυαλό μας. Λίγο υπενθύμηση χρειάζεται. Να ευτυχήσω για να πετύχω ή να πετύχω για να ευτυχήσω. Πάρτε το, βάλτε το δίπλα στο κομωδίνο, βάλτε το μέσα στην τσάντα σας. Γενικώς κυκλοφορήστε μαζί του, τριφτείτε μαζί του, δείτε το, διαβάστε το, σημειώστε το, τσαλακώστε το. Κάτι θα βγάλετε από εκεί, δεν μπορεί. Και ξέρεις, έχει μια διαφοροποίηση το βιβλίο αυτό, ειδικά σε σχέση με το προηγούμενο. Ότι ο αναγνώστης πια δεν βρίσκεται σε μια παθητική διαδικασία, αλλά συμμετέχει ενεργά και σαν ήρωας μες στο βιβλίο με το όνομα Συνοδοιπόρος, ναι, αλλά και καλείται να γράψει διάφορα σημεία του βιβλίου, κανονικά με το στυλό του, αυτό που είπες να το μουτζουρώσει, και τον επίλογο του βιβλίου και να τον δημοσιεύσει. Υπάρχει δυνατότητα να τον γράψει, να τον δημοσιεύσει και να το δούμε όλοι. Αυτό δεν είναι άσκηση από τον κύριο Νικόλα για να δει ότι το έχετε διαβάσει το βιβλίο. Είναι προσωπική διαδικασία όλο αυτό. Σε βάζει λίγο πιο ενεργά. Και αν θες και όχι απλά να διαβάσω τη σκέψη του Νικόλα γύρω από το θέμα,
να δω εγώ πώς μπαίνω σε όλο αυτό το κομμάτι. Ακριβώς όπως το λες. Και ένας συμβολισμός αυτού είναι το ότι αν μπορείς να συμμετέχεις ενεργά ως αναγνώστης, να συνδημιουργήσεις ένα βιβλίο, τι άλλο μπορείς να γράψεις, ποιες σελίδες του δικού σου βιβλίου, της δικής σου ζωής, το βιβλίο της ζωής σου, να γράψεις, να ξαναγράψεις, να σβήσεις αυτά τα οποία δεν θέλεις, χωρίς αυτό σημαίνει ότι χάνεις με κομμάτια από τη ζωή σου, αλλά να διαμορφώσεις από εδώ και πέρα τη δική σου πραγματικότητα με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς. Γιατί μόνο του δεν θα αλλάξει τίποτα. Αν βρισκόμαστε σε δύσκολες συνθήκες, αλλά ο μόνος τρόπος καμιά φορά οι δύσκολες συνθήκες να αλλάξουν και να γίνουν εύκολες είναι να δράσουμε όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να αλλάξουν. Το περίεργο με αυτές τις συζητήσεις, αυτού του περιεχομένου και του ενδιαφέροντος, είναι ότι όταν είσαι σε αναβρασμό και συμβαίνουν διάφορα στη ζωή σου, νιώθεις ότι όλοι τα λένε για σένα. Ότι αυτός κάτι ξέρει, δεν μπορεί. Κάποιος το έχει μιλήσει για μένα. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Εννοείται, θα χαρώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι ετοιμάζεις πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.